Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Jesu, Jidu, Lianmingwo. Zhu, Jesu, Jidu, Lianmingwo. Zhu, Jesu, Jidu, Lianmingwo. Την ευχή του Ιησού ακούσαμε στα κινέζικα. Καλώς σας βρήκαμε, φίλοι μας. Είμαστε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και όχι στην Κίνα, στο ραδιόφωνο του Πειραιά, και καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη από το Πεκίνο. Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Ήτανε καρδιακή προσευχή στα κινέζικα. Την είχαμε ακούσει σε πολλές γλώσσες, αλλά στα κινέζικα δεν την είχαμε ακούσει, και σε ευχαριστούμε που μας την είπες. Και νιώσαμε λίγο, μια μυρωδιά πήραμε από το Πεκίνο, αλλά θα πάρουμε πολύ περισσότερη στη συνέχεια. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ, Παναγιώτη. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί ζείτε μαζί μας στο Πεκίνο. Τόσο εγώ όσο και η γυναίκα μου η Φανή σας ακούμε πάρα πολύ συχνά. Ειδικά η Φανή που περνάει αρκετές ώρες στο σπίτι μαθαίνοντας κινέζικα και επιμελώντας τα δικά της βιβλία, μου μιλά συνεχώς για σας και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Και για μας αποτελεί και χαρά και τιμή, αλλά και μια συγκίνηση το ότι σε έχουμε εδώ. Και να πούμε και λίγο στους ακροατές μας ότι η αρχή έγινε μέσω διαδικτύου. Πρώτα γιατί μας άκουσε η Φανή και ο Παναγιώτης που ζουν, εργάζεται ο Παναγιώτης στο Πεκίνο, και μας έστειλε ένα μήνυμα αγαπητικό η Φανή, μία ευχή. Γεια σας, είμαι η Φανή από το Πεκίνο, σας ακούω, να είστε καλά, συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Και όταν είδαμε ένα τόσο μακρινό μήνυμα, χαρήκαμε πάρα πολύ εδώ στο σταθμό, γιατί μας αρέσουν αυτά τα μηνύματα που έρχονται από τόσο μακριά. Και απαντήσαμε και έτσι άρχισε ένας διάλογος. Και ξαφνικά βλέπουμε τα παιδιά σε μία εκδήλωση. Και μου λέει μία όμορφη γλυκιά κοπελίτσα, η σύζυγός σου, εγώ είμαι η Φανή από το Πεκίνο. Και έτσι μπόρεσε ο Παναγιώτης να έρθει να μας μιλήσει, και θέλουμε πάρα πολύ να μας μιλήσει για την Ορθοδοξία στο Πεκίνο, πώς αυτή εξελίχθηκε, πώς ξεκίνησε, πώς τα παιδιά συνάντησαν την Ορθοδοξία στο Πεκίνο, πώς αυτή τη στιγμή η Ορθοδοξία ζει στο Πεκίνο. Και όχι μόνο πώς τη συνάντησαν τα παιδιά, αλλά πώς ήταν εκτός όλων αυτών, συνάντησαν το Χριστό στο Πεκίνο. Δηλαδή έκαναν μια μεγάλη διαδρομή, τουλάχιστον ο Παναγιώτης έκανε μια μεγάλη διαδρομή από όσα είπαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, και γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, φίλοι μας, τούτη εδώ η εκπομπή, πώς έκανε μια μεγάλη διαδρομή για να συναντήσει το Χριστό στο Πεκίνο. Άρα αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο στην εκπομπή, ποιος θα ήταν αυτός, Παναγιώτη? Θα ήταν έτσι, βρίσκοντας και βιώνοντας και ζώντας το Χριστό στο Πεκίνο. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής, λοιπόν, έτσι, βιώνοντας και βρίσκοντας το Χριστό στο Πεκίνο. Είμαστε εδώ κοντά σας, φίλοι μας, θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα 210-41-18-602 και 640. Ο Βαγγέλης Φακενάκης επιμελείται τη μουσική σήμερα. Θέλουμε ερωτήματα, θέλουμε την συμμετοχή σας, και ευχαριστούμε και πάλι τον Παναγιώτη από το Πεκίνο που είναι κοντά μας. Θα ακούσουμε τώρα τον Τρισάγιο Ύμνο, όπου ψάλλουν Ορθόδοξοι αδελφοί μας από την Καντόνα της Κίνας. Saint Joyce and I.
Φίλοι μας, ακούσαμε τον Τρισάγιο ύμνο, όπου έψαλαν ορθόδοξοι αδελφοί μας από την Κατώνα της Κίνας. Να διευκρινίσουμε κάτι εδώ στην αρχή της εκπομπής. Δεν χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κάποιον να έρχεται στην Ορθοδοξία γιατί μπαίνει στο δικό μας γκρουπ, στο δικό μας γκέτο. Γιατί αυτά είναι, θα λέγαμε, κάπως αιρετικές καταστάσεις. Χαιρόμαστε γιατί μοιραζόμαστε την ίδια χαρά, τον ίδιο θησαυρό. Και όταν βρίσκεις κάποιον, είναι σαν τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και βλέπουν έναν Έλληνα και λένε «Πατρίδα, τι ωραία!» Δεν είναι γιατί συνάντησαν τον άλλον άνθρωπο και άντε είμαστε όλοι Έλληνες και είμαστε φοβεροί και τρομεροί. Αλλά όχι, αλλά συναντάμε τον άλλον στην ίδια πατρίδα. Γι' αυτό ήταν η χαρά μας με τον Παναγιώτη, γιατί βρήκαμε πατρίδα εδώ στον Πειραιά, την πατρίδα που επεκτείνεται, την πατρίδα όμως του Θεού. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και πάλι τονίζουμε όχι γιατί είναι στη δική μας ομάδα. Δεν υπάρχουν ομάδες. Είναι τόσο ανοιχτός, τόσο παγκόσμιος ο Χριστός, τόσο παιδιά του ίδιου Θεού όλοι μας, που αυτό προέχει. Και ο ένας να βοηθάει στην έλλειψή του τον άλλον. Παναγιώτη, εσύ έκανες μια μεγάλη διαδρομή. Θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσεις για αυτή, πριν καταλήξεις να μας πεις πώς βρέθηκες στο Πεκίνο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πω λίγο γρήγορα για να μην κουράσω και το κοινό σας. Μεγάλωσα σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδος, στη Βόρεια Ελλάδα. Μικρός γνώρισα, δυστυχώς ή ευτυχώς, το οργανωσιακό πνεύμα του χριστιανισμού και το πέταξα, δεν μ' άρεσε. Όταν λέμε μικρός... Μικρός από 10 μέχρι 17. Ναι, στην ηλικία της εφηβείας, ας πούμε, που και τα δικά μας παιδιά αντιδρούν, βεβαίως. Σε αυτή την αντίδραση, λοιπόν, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ο χριστιανισμός δεν έχει αλήθεια. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει, ότι είναι ψέμα. Ότι δεν μπορεί αυτό το πνεύμα του ηθικισμού να πρεσβεύει την αλήθεια, της αγάπης. Δηλαδή... Στα αγγλικά το λέμε inclusiveness. Εδώ έβλεπα ακριβώς το αντίθετο. Δεν αγκάλιαζαν τα πάντα. Και έτσι ξεκίνησα τη δικιά μου πορεία για να ανακαλύψω την αλήθεια. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, τελείωσα πληροφορική και πήρα κάποια υποτροφία κάποια στιγμή για να φύγω στην Ολλανδία και να εξερευνήσω κάποιον τομέα της πληροφορικής. Την εξόρυξη πληροφορίας από βάση δεδομένων. Για καλή μου τύχη, κοντά μου βρέθηκε κάποιος άνθρωπος ο οποίος έκανε documentaries και ενδιαφερόταν για τον ελληνισμό και έτσι είχα κάποια επαφή μαζί του. Γνωρίζοντάς το, μου άρεσε έτσι η αγάπη του και λέω πω εδώ κάτι υπάρχει. Και αυτός άρχισε να μου μιλά μετά για το Θιβετιανό Βουδισμό. Ασχολήθηκα με το Θιβετιανό Βουδισμό, τον βίωσα έστω θεωρητικά στην Ολλανδία και προχωρούσα τη ζωή μου.
προχωρώντας τη ζωή μου, είδα πάλι ότι δεν. Σπουδάζοντας. Σπουδάζοντας. Κάνοντας το μεταπτυχιακό μου στην Ολλανδία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν περικλείεται όλη η αλήθεια εκεί. Κάτι δεν μου άρεσε πάλι και έφυγα. Πήγα για κάτι άλλο. Και έψαχνα πάλι κάτι άλλο. Βρέθηκα στους δρόμους του Πυθαγόρα. Και ξαφνικά άρχισα να γοητεύομαι από το μυστικισμό του Πυθαγόρα. Και πάλι αναζήτηση, πάλι μυστήριο. Πάλι ψάξιμο. Αυτός ο κύκλος είχε, να σου το πω έτσι, αρκετά ειδήλια και επίσης είχε αρκετές απογοητεύσεις. Συνέχιζα να ζω στην Ολλανδία, άρχισα να δουλεύω. Όσο ήμουν στο μεταπτυχιακό, εγωιτεύτηκα πάρα πολύ από την επιστήμη και έπεσα στα χέρια του Ρίτσαρντ Ντόκινγκς, ο οποίος ήταν, τον ονομάζουν τον Ντόπερμαν του Δαρβίνου. Ένας έτσι εντελώς άθεος, αν μπορώ να το πω. Βιολόγος. Και λέω, πω εδώ κάτι υπάρχει. Αυτό που με εγωίτευσε σε αυτόν, έτσι σαν μια ιδέα, ήταν ότι υπήρχε ένας ρατσισμός στην Ολλανδία. Η μισή ήταν, λέει, κάποια παιδιά ήταν μουσουλμάνικα, κάποια παιδιά ήταν προτεσταντικά, κάποια παιδιά ήταν καθολική. Και αυτός δεν το άντυχε αυτό το πράγμα. Αυτό παιδιά, λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Είναι σαν να λέτε, λέει, ότι ένα παιδάκι 3 ετών, ας πούμε, είναι κομμουνιστής, ένα παιδάκι 6 ετών είναι της ιδεολογίας του Άνταμ Σμιθ. Δεν κολλούσε αυτό. Και έτσι μ' άρεσε αυτή η ειλικρίνειά του και γοητεύτηκα από την επιστήμη. Το ότι ξέρεις, ψάχνω και βρίσκω. Αλλά ζώντας έτσι το πανεπιστήμιο και ζώντας την επιστήμη στην πράξη και ζώντας τα λόμπι και ζώντας όλο αυτό που γίνεται, ξαναεπογοητεύτηκα. Μπήκα μετά γιατί πρέπει να επιβιώσω, μπήκα στην εταιρεία, δούλευα σε μια μεγάλη πολυεθνική και παράλληλα βίωνα και την αθεία τόσο με τους συναδέλφους μου όσο και στο περιβάλλον της δουλειάς. Δηλαδή υπήρχε ένας στιγνός ανταγωνισμός, καμία αγάπη ο ένας για τον άλλον. Και αυτό με πλήγωνε συνεχώς. Μαζί με την αθεία που με περικύκλωνε, κάτσαν τα σύννεφα, τα μαύρα και την περίοδο, και πάλι βρέθηκα σε μια απόγνωση. Και λέω: τι είναι αυτό, δεν το θέλω. Δεν τη θέλω την Ευρώπη, δεν τη θέλω το δυτικό πνεύμα, δεν το θέλω. Και εκεί, σε όλο αυτό, άρχισα να ψάχνω προς Ανατολή ξανά. Λέω: κοίταξε, ο Θιβετιανός Βουδισμός μάλλον δεν είναι, αλλά κάτι άλλο. Ήσουν ερευνητής, είχες πνεύμα τέτοιο τελικά, και γι' αυτό έψαχνες. Αλλά μας αρέσει ο τρόπος που μας δείχνεις ότι απογοητευόσουν κάθε φορά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ξέρετε, η απογοήτευση απαιτεί θάρρος να την καταλάβεις καταρχάς και να τη δεχτείς, να πεις κοίταξε, αυτό που ακολούθησε είναι λάθος. Αυτό είναι, αν σκεφτείτε την παροιμία μου, τα τρία γουρουνάκια. Που ξέρεις, κάποια στιγμή το πρώτο, φτιάξαν το σπίτι τους με άχυρα. Φύσηξε ο άνεμος, μπάμπη καλύβα, έπεσε κάτω. Εγώ έχτισα πολλά τέτοια σπίτια. Μια με άχυρα, μια με ξύλα, μια με χουρμάδες. Όλα πέφτανε. Κάθε φορά που έπεφτε κάτι, πόνος. Δηλαδή για μας ένα διάλογος τώρα, για μένα ήταν κατακλυσμός. Πού πάει το σπίτι μου πάλι, πού να σταθώ. Μετέωρος στο σύμπαν. Και όταν βλέπεις ότι το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο και εσύ ένας μικρούλης τόσο δά, μέσα στο σύμπαν να τα κοιτάς όλα, λες τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Ποιος είναι ο ρόλος μου, πού πάω. Σε αυτό το που πάω λοιπόν, ένας φίλος μου ο οποίος βρισκόταν στο Πεκίνο, συμφοιτητής με το μεταπτυχιακό μου, μου ανακοινώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει στελέχη για να τα πάει στην Κίνα και να τους μάθει κινέζικα και να τους βοηθήσει έτσι να έχουν επαφές με κυβερνητικά στελέχη της Κίνας για να αναπτυχθεί το διμερώς εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Μέσα μου λέω: πω, εξαιρετική ευκαιρία. Θα ψάξω να βρω την αρχαία Κίνα. Εκεί, αυτή είναι ο αρχαίος πολιτισμός, λέω, σίγουρα θα έχουν αλήθεια. Και σε όλο αυτό γράφω το business plan που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, περνάω τον πρώτο γύρο, περνάω τον δεύτερο γύρο. Κάποια στιγμή τον Μάιο του 2009 μου ανακοινώνουν: Παναγιώτη, λέει, πέρασες, σε περιμένουμε στο Πεκίνο. Ξαναβρίσκομαι μπροστά από μια μεγάλη διχάλα, να το πω, ένα σταυροδρόμι. Έπρεπε να παραιτηθώ από μια μόνιμη θέση σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική και να πάω ξανά στο άγνωστο. Από την αρχή. Από την αρχή. Ναι. Ο Θεός με βοήθησε, με ενέπνευσε και πήγα. Και βρέθηκα εκεί και βρισκόμενος εκεί γνώρισα ανθρώπους που κι αυτοί ψάχναν, είχαν κουραστεί από την Ευρώπη. Δηλαδή όλα αυτά τα ευρωπαϊκά στελέχη που μας πήραν και πήγαμε στο πρόγραμμα είχαν κουραστεί από το ψέμα. Δηλαδή κάποιοι είχαν γνωρίσει τον χριστιανισμό του με το προτεσταντικό πνεύμα, κάποιοι με το καθολικό, κάποιοι με κάποιες άλλες διάφορες μορφές του, κάποιοι είχαν γνωρίσει την αθεία, κάποιοι τον κόσμο τους, αλλά όλοι είχαν ένα κενό.
Ήταν κουρασμένοι από αυτή την αναζήτηση και έψαχναν κάτι καινούριο, έτσι. Ήταν κουρασμένοι και πονεμένοι και πηγαίναν στην Ανατολή με σκοπό να βρουν την αλήθεια, αυτό το κάτι που θα τους ξεδιψάσει, βρε παιδί μου. Αυτός ο πόνος, αν μπορούσες να τον περιγράψεις, γιατί μου μίλησες προηγουμένως για αυτό τον πόνο του να ανακαλύπτεις κάτι και μετά να βλέπεις ότι καταραίει το σπίτι σου. Μπορείς να μας τον πεις, να μας τον περιγράψεις περισσότερο? Είναι, τι σκέφτομαι? Σκέφτομαι πόσο κόπο απαιτεί κάποιος να χτίσει το σπίτι του. Χρόνο, δουλειά, εργατικά χέρια, πόσο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χτιστείς 2-3 χρόνια να χτίσεις το σπίτι σου. Και ξαφνικά γίνεται ένας πόλεμος όπως τώρα στη Συρία και γίνεσαι πρόσφυγας. Και τα χάνεις όλα. Γιατί η πατρίδα μας δεν είναι, ξέρετε, το χωρικό πλαίσιο μόνο. Είναι το πνευματικό πλαίσιο που κινούμαστε. Οι ελπίδες μας, τα όνειρά μας, πού ζούμε, πού είμαστε. Άρα είναι λίγο έτσι εφάμιλος να πιστεύουν πιο δυνατός. Γιατί όταν δεν έχεις πού να κουμπείς, πού στον αέρα και βλέπεις ότι το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο. Ο πόνος είναι τεράστιος γιατί πέφτεις. Σκεφτείτε το σύμπαν και τα μαύρα τα αστέρια παντού και εσύ να πέφτεις και να κοιτάς και λες πού πάω. Εκτός από αυτήν, να κάνουμε μια παρένθεση και να σε γυρίσω λίγο πίσω. Εκτός από όλη αυτή την πορεία, υπήρχε κάτι που θα μπορούσες να έχεις κρατήσει, γιατί ξέρουμε τελικά πού θα καταλήξεις. Υπήρχε κάτι που μπορεί να σε βοήθησε? Λοιπόν, εγώ σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, σας είπα, και εκεί με το ζόριον ο νός μου με πήρε να με πάει στο Άγιο Όρος. Βρε, του λέω, τι Άγιο Όρος και τι μου λες, τι να κάνω με αυτούς εκεί πέρα τους τρελούς, λέω. Δεν έχω σχέση με αυτά τα πράγματα. Άσε που ο Χριστός δεν υπάρχει, σίγουρα αυτοί όλοι εκεί πέρα είναι πλανεμένοι, τι βρέθηκαν να κάνουν εκεί πάνω. Ο νός μου λέει, βρε παιδί μου, λέει, πάμε, κάτι θα πάρεις. Και πώς πήγα εκεί? Βρέθηκα, να το πω έτσι, βρέθηκα στην αυλή της Μονής Βατοπεδίου. Και εκεί στην αυλή είχα και έτσι και τον εγωισμό μου, ο οποίος υπήρχε έντονος πάνω μου τότε, γιατί τα είχα απορρίψει αυτά και εγώ πίστευα ότι θα τα βρω τα σωστά. Έπεσα πάνω στον πατέρα Εφραίμ, τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου. Και μάλιστα του μίλησα και λίγο έτσι, αν μπορώ να πω λίγο αγενέστατα, με αγενή τρόπο, ότι ξέρεις, βρε πάτερ, τι είναι αυτά που μας λες. Και εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά με πιάνει από το χέρι και με φέρνει κοντά του. Και πώς με πιάνει από το χέρι, σκύβει και μου ψιθυρίζει 30 δευτερόλεπτα μια πρόταση. Μια πρόταση αλήθειας, η οποία με άγγιξε τόσο βαθιά. Και σκέφτηκα τώρα τι έγινε εδώ. Παραξενεύτηκα και έφυγα και κρύφτηκα. Τους άφησα όλους και έφυγα. Αλλά μέσα στην ψυχή μου υπήρχε μια μνήμη, μια αποθήκη, ένα βίωμα αλήθειας. Αυτό λοιπόν το βίωμα αλήθειας, των 30 δευτερολέπτων, ήταν ικανό όταν έπεσε και το τελευταίο είδωλο, το τελευταίο σπιτάκι που είχα φτιάξει στην Κίνα, να μου πει, Παναγιώτη, πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή τη στιγμή η αλήθεια που είχες, δεν έχει την αλήθεια, δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι ψέμα. Και εκείνη τη στιγμή τελείωνε το συμβόλαιο μου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα ακόμη ένα μήνα. Τα ξαναπαρατάω λοιπόν, τελειώνοντας το πρόγραμμα, ενώ όλοι οι συμφοιτητές μου, οι συνάδελφοί μου, να σου το πω κάπως έτσι, μείναν σε εταιρείες της Κίνας και φεύγω με προορισμό το Άγιο Όρος. Αλλά εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα υπήρχε πόλεμος προς το Άγιο Όρος. Οπότε το να μπω εγώ στο Άγιο Όρος και να μπω ειδικά στη Μονή Βατοπεδίου ήταν ένα θαύμα. Δηλαδή πώς τα έφερε ο Θεός και με αφήσαν να μπω είναι ένα μυστήριο. Θέλω να σας πω δύο κουβεντούλες. Μετά εκείνη τη στιγμή της αλήθειας που είχα, που σας είχα πει στο Άγιο Όρος, ξαναπήγα στη Θεσσαλονίκη και μίλησα σε έναν παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό, ο οποίος είχε χαθεί στα ναρκωτικά. Και του λέω, Γιώργο, ίσως να υπάρχει Θεός. Ξέρεις ότι εγώ δεν... Αλλά ίσως κάτι ένιωσα. 10 χρόνια μετά, λίγο πριν φύγω για να πάω στην Κίνα, με παίρνει τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος, άσχετα, δεν ξέρω πώς με βρήκε, και μου λέει, Παναγιώτη, η Παναγία μου τα πήρε όλα. Ποια Παναγία, βρε Γιώργο, του λέω, τι είναι αυτά που μου λες? Τέλος πάντων, λέω, Γιώργο, εγώ φεύγω στην Κίνα τώρα, δεν ξέρω πότε θα ξαναγυρίσω, αν θα ξαναγυρίσω, αλλά αν θα έρθω να σε βρω. Όταν λοιπόν
μπήκε το πνεύμα του Θεού και μου είπε πήγαινε στο Άγιο Όρος, αυτός ο Γιώργος με βοήθησε να μπω στο Άγιο Όρος. Και το παράξενο ποιο ήταν, ότι ενώ ο Γιώργος είχε ένα πρόσωπο εχθρικό εκείνη την περίοδο, όταν τον είδα 10 χρόνια μετά, είδε ένα πρόσωπο πράο, είδε ένα φωτεινό πρόσωπο. Ρε Γιώργο, λέω, τι έγινε? Μου λέει, θα πας στο Άγιο Όρος και θα καταλάβεις. Και κανονίζει να μπω για μία μέρα μόνο, στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Και εκεί γνωρίζω έναν Άγγλο μοναχό, το πρώτο πράγμα που γνώρισα. Ο άνθρωπος, χωρίς να με ξέρει, με κοιτάζει και μου λέει, Παναγιώτη, του είπα το όνομά μου, γνωριστήκαμε και μου λέει, Παναγιώτη, έχει διαβάσει πολύ και έχει πονέσει πολύ. Λέω, Πάτερ, πώς το καταλάβατε? Άσε με, λέει, να το κατάλαβα. Του λέω όλη αυτή την ιστορία για το πώς θέλω να μιλήσω με τον πατέρα Εφρέμ, πρέπει να μιλήσω με τον πατέρα Εφρέμ. Και αυτός με το δικό του τρόπο μεσολάβησε και έτσι μπήκα στη μονίβα του πεδίου. Και με την ευλογία του Θεού κάθισα δίπλα στον πατέρα Εφρέμ και στην αδελφότητα για ένα μήνα. Για ένα μήνα, αυτό βέβαια από μόνο του είναι 10 εκπομπές, δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Απλά από εκείνη τη στιγμή και μετά η παρουσία του Χριστού στη ζωή μου είναι πολύ έντονη. Και από το 2011, από εκείνο το 8 Ιουνίου του 2011, έγινα 30 χρονών στο Άγιο Όρος. Εγώ λέω, έγινα ένα χρονό, γεννήθηκα. Από τότε μέχρι και σήμερα κοινωνάω κάθε Κυριακή τον Χριστό, όπου και να είμαι. Από την Ευρώπη, στην Κίνα, είναι στη ζωή μου. Τον βιώνω, τον ζω, τον αγαπώ και θέλω να τον γνωρίσω ακόμη παραπάνω. Να σας ρωτήσουμε, πώς ακούσατε Πειραϊκή Εκκλησία? Πώς ήταν αυτό, έτσι, μια παρένθεση? Πώς βρεθήκατε, συναντηθήκατε εσείς με το ραδιόφωνο μας? Το ραδιόφωνο συναντήθηκαμε μετά από χρόνια που ήμουν στην Κίνα και αφού είχα γνωρίσει τον Χριστό και έτσι τον βίωνα και παντρεύτηκα τη Φανή και την έφερα από την Ελλάδα στο Πεκίνο. Και η Φανή με μίλησε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Αυτό, η Φανή ευθύνεται για αυτή τη γνωριμία. Ήταν στο διαδίκτυο, δηλαδή. Ήταν στο διαδίκτυο καθαρά. Ναι. Η Φανή, επειδή είχε αρκετό χρόνο στο σπίτι, γιατί η δουλειά της ήταν τέτοια, το είχε σαν background music. Και όταν ήταν η κυρία Χατζή ή ο κύριος Μπάρλας, ήταν εξετραλαμένη. Και έτσι γνωρίστηκα κι εγώ. Μάλιστα, και έτσι μας ναι, γι' αυτό μας έστειλε και το μήνυμα η Φανή από το Πεκίνο. Η οποία βέβαια σας αγαπά και σας ξέρει καιρό. Ναι. Και έτσι απλά επικοινώνησε σχετικά πρόσφατα. Θα λέγαμε ότι όλη αυτή η ιστορία της συνάντησής μας ήταν πρόσφατη, τώρα, κοντινή μας. Όμως η πορεία δική σου μακρινή, πολλά χρόνια. Είσαι ένας νέος άνθρωπος και απορεί κανείς πώς τα έζησες όλα αυτά. Βρίσκεσαι λοιπόν στο Πεκίνο και να πάμε όταν βρέθηκες και πριν συναντήσεις ξανά τον γέροντα Εφρέμ και μείνεις ένα μήνα στο Άγιο Όρος, από τη Μονή Βατοπεδίου και στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν πήγες στην Κίνα και ήσουν πάλι στο ψάξιμο και πριν συναντήσεις τον Χριστό, πώς δεν έμπλεξες με την ανατολική θρησκεία του Πεκίνου? Βασικά το πώς δεν έμπλεξα δεν είναι αλήθεια, γιατί έμπλεξα. Δεν μπορούσα να μην μπλέξω. Ναι, αυτό, δηλαδή, γι' αυτό κάνουμε αυτή την ερώτηση. Σε επηρέασε καθόλου? Με επηρέασε πάρα πολύ και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Όταν μας μίλησαν στο πρόγραμμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κινέζικο πολιτισμό, πήγανε στην αρχαία Κίνα. Και στην αρχαία Κίνα, γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ., υπήρχε ο Λάοτσε, ένας φιλόσοφος όπως ο Ηράκλητος για μας στην Ελλάδα ή όπως ο προφήτης Ισαΐας για τους Ιουδαίους αδελφούς μας. Και αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε το βιβλίο που λέγεται Tao Te Ching, ας πούμε, στα κινέζικα, και με κάποιους Κινέζους συναδέλφους άρχισε να συζητάω γι' αυτό, να μαθαίνω παραπάνω, μέχρι που είδα ότι υπάρχει αλήθεια εκεί μέσα. Και λέω, πω, εδώ κάτι γίνεται, κάτι μοναδικό. Δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά που είχα δει μέχρι τότε, εδώ υπήρχε έντονη αλήθεια. Άκουσα πολύ έντονα, ας πούμε, για το πνεύμα της ταπείνωσης. Ότι η ταπείνωση είναι πολύ πιο δυνατή από τον εγωισμό. Και αυτό το εξηγούσε με το παράδειγμα του νερού και του βράχου. Δηλαδή, ο εγωιστής, ο βράχος που είναι έτσι ξηρός και το νερό, το οποίο είναι μαλακό, αλλά στο πέρασμα του χρόνου το νερό νικά το βράχο. Η οποία μιλούσε για την καλοσύνη και έλεγε πως η καλοσύνη, έλεγε ένα ρητό, είμαι καλός σε αυτούς που είναι καλοί μαζί μου, αλλά είμαι καλός και σε αυτοί που είναι κακοί μαζί μου, γιατί η καλοσύνη μου είναι δικιά μου.
Σκεφτείτε λίγο ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι όταν ευωδιάζει, δεν λέει πέρασε ένας καλός άνθρωπος, θα του δώσω το άρωμά μου σήμερα, ή αύριο πέρασε ένας κακός άνθρωπος, σήμερα δεν θα του δώσω το άρωμά μου. Το λουλούδι ευωδιάζει. Ή ένα έτσι πουλί, ας πούμε, το αηδόνι που είναι κρυμμένο μέσα στα δάση, δεν σκέφτεται ποιοι θα το ακούσουν. Δίνει τη φωνή του. Δίνει το άρωμά του το λουλούδι. Έτσι και καλοσύνδεν το άρωμα του ανθρώπου. Και με εγωίτευσε τόσο πολύ και λέω: Πω, εγώ ήμουν σε πολυεθνική ζωή, ένα σκότωνε τον άλλον. Λέω: Έτρωγε τον άλλον. Λέω: Τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ αυτό θέλω. Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θέλω να τους αγαπώ. Άρα αυτός ο άνθρωπος με πήρε σε αυτό το μονοπάτι. Και άρχισα σιγά σιγά να μειούμε στο δρόμο. Σε αυτόν τον ομιχλώδη δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ή που είναι ο δρόμος που υπάρχει, που ζει, όπως τον έλεγε αυτός. Και μελετούσα και μελετούσα, γνωρίζοντας και τα κινέζικα, μπορούσα να τον διαβάζω και στη γλώσσα του. Και υπήρξαν δίπλα μου κάποιοι άνθρωποι που μου έδιναν βιβλία. Ένα από αυτά ήταν ένας σύγχρονου Κινέζου φιλοσόφου, ο οποίος πήγε στην Αμερική και προσπάθησε να δώσει στους δυτικούς το πνεύμα του Λάοτσε. Κοντά του λοιπόν ένα χρόνο μέρα νύχτα. Ένα χρόνο μέρα νύχτα, διαβάζοντας, μελετώντας, στην ουσία ανοίγοντας την καρδιά μου. Γιατί στη Δύση έκλεισε η καρδιά μου. Γιατί στη Δύση προστατεύεσαι από τους πάντες. Ανοίγεις τύχη, παντού τύχη γύρω σου. Άρα τα τείχη σε προστατεύουν μεν από τις υποτιθέμενες απειλές, αλλά δεν σε αφήνουν να συνδεθείς με τους συνανθρώπους σου. Δεν σε αφήνουν να καταλάβεις ότι είμαστε ένα. Αυτό που αργότερα κατάλαβα, που το είπε ο πατέρας από το Έσεξ, ο Σοφρόνιος, ότι αγάπα τον πλησίο σου ως εαυτόν. Δεν είναι αγάπα τον όσο αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί εσύ μπορεί να μισείς τον εαυτό σου, άρα να μην τον αγαπάς τον πλησίο σου. Είναι αγάπα τον γιατί είναι ο εαυτός σου. Αυτή την έννοια του ο εαυτός μου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είμαι εγώ. Με έβαλε ο Λάοτσε σε αυτό το μονοπάτι. Και προχωρούσα και προχωρούσα και προχωρούσα και προχωρούσα. Αλλά κάποια στιγμή εκεί που προχωρούσα, συνειδητοποίησα ότι αυτόν τον δρόμο θεωρητικά τον έχουν οι Κινέζοι, αλλά πρακτικά δεν τον βιώνουν. Πώς αυτό? Μα και στην Κίνα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εμπειρικά σας το λέω, ο ένας σκοτώνει τον άλλον για να επιβιώσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν κάποτε στη φτώχεια προσπαθούν με κάθε τρόπο να υπερνικήσουν τη φτώχεια για να επιβιώσουν. Αυτή η μάχη για την επιβίωση έχει και πολλές συνέπειες, έτσι να το πω ευγενικά. Άρα όταν εγώ είδα ότι ναι μεν το path, ναι μεν ο δρόμος του Λάοτσε, αλλά απ' την άλλη η πρακτική του δρόμου αυτού, γιατί όχι, πάλι κάπου λίγο στεναχωρέθηκα. Ας το πω έτσι απλά, μέσα στην ψυχή μου ένιωσα ότι ίσως να υπάρχει κάτι πιο ψηλό, ίσως να υπάρχει κάτι το καλύτερο, αγαπώντας όμως το δρόμο αυτό. Και εκεί μέσα λοιπόν ήρθε στη μνήμη μου ξανά, σε άσχετο, σε ανύπαπτο χρόνο, η ζωντανή μνήμη της αλήθειας με τον πατέρα Εφραίμ, που είχα στα 20 μου, στο Άγιο Όρος, σε εκείνη την έτσι συνομιλία των δευτερολέπτων που σας είπα. Θα με βάζεις τώρα να σε ρωτήσω κάτι που θα ήθελα, ναι, θα ήθελα να μου το πεις. Δηλαδή, όταν είδες ότι δεν το έκαναν πράξη αυτοί οι άνθρωποι τη θεωρία αυτή, δεν συμβαίνει άραγε και στο χριστιανισμό? Δηλαδή, τι διαφορετικό είδες στο χριστιανισμό? Γιατί και εδώ παρόμοια πράγματα έχουμε. Και εδώ θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Έχεις ακούσει τις ιστορίες? Δεν μένεις μόνο στο Πεκίνο, μένεις εδώ και βλέπεις ότι οι άνθρωποι, παρόλο που είμαστε χριστιανοί, έχουμε τις αγωνίες μας, έχουμε τις επιθέσεις, τις υποχωρήσεις. Δηλαδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός και εδώ, με τα λάθη του. Τι σε έκανε να πιστέψεις ότι αυτά τα λάθη είναι συγχωρητέα? Καταρχάς, εκείνη την περίοδο εγώ ζούσα στην Κίνα. Ο χριστιανισμός είχε φύγει εντελώς από τη ζωή μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξανασκεφτώ χριστιανισμό. Δηλαδή ούτε καν ήταν στο background του μυαλού μου, ας πούμε. Και ζώντας εκεί, ξέρετε κάτι, δεν είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε ζωή μας, δεν είναι λογικές πάντα. Είναι αποφάσεις ενστίκτου βαθύ. Δηλαδή κάτι που νιώθεις έντονα μέσα σου, το οποίο σου φωνάζει. Αυτό το κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν κάθισα πλέον λογικά να δω τη συγκριτική εικόνα του αρχετύπου με αυτό που βιώνει ο λαός. Απλά ήταν αυτό το κάτι το οποίο ίσως λίγο να με στεναχώρησε και να ανακύλησε, να το πω έτσι, μέσα στην ψυχή μου τη ζωντανή εικόνα του πατέρα Εφραίμ και τη στιγμή αλήθειας που είχα μαζί του. Αυτό νιώθω.
Όσο για το αν οι σύγχρονοι χριστιανοί βιώνουν τον χριστιανισμό και τον ζούνε, τότε δεν το ήξερα. Δεν ήταν καν στο πλαίσιο του μυαλού μου και της ψυχής μου. Ίσως ήταν και κάτι άλλο. Θα σας το πω έτσι σαν σκέψη. Ο Λάουτσε έλεγε αυτό για την καλοσύνη, έλεγε για την ταπείνωση. Και όταν ήρθε η ιδέα του πατέρα Εφραίμ, όταν ήρθε αυτή η εικόνα, σκέφτηκε μέσα μου τον Χριστό τον ίδιο στο Σταυρό. Πώς ο Χριστός επέκτηνε το δρόμο του Λάουτσε, τον έκανε μεγαλύτερο. Γιατί το να είσαι καλός απέναντι σε αυτούς που σε χτυπάνε, ίσως να είναι εύκολο. Σε αυτούς που σε έχεις ελεήσει, έχεις θεραπεύσει επί 3 χρόνια. Σε αυτούς που σε έχει κάνει τα πάντα. Και αυτοί οι ίδιοι που τους αγαπάς με όλη την ψυχή, σε σταυρώνουνε. Δηλαδή, σου κάνουν ό,τι πιο κακό μπορεί να υπάρχει. Όταν εσύ ανοίγεις τα χέρια σου και τους φωνάζεις, διψώ να σας σώσω, σας αγαπώ, βρε. Αυτή η εικόνα ήρθε και μου λέει, κάτι γίνεται εκεί πέρα, Παναγιώτη, που δεν το έχεις ανακαλύψει. Πρέπει να πας να το βρεις. Αυτό έγινε. Ψάχνοντας λοιπόν, ψάχνοντας και ερευνώντας, δηλαδή σαν το Θωμά που λέει θέλω να δω, είναι στα αλήθεια, και δεν τον κατηγορεί ο Χριστός ποτέ γι' αυτό, ούτε η Ορθοδοξία τον κατηγορεί, όχι καθόλου, δηλαδή ούτε οι πατέρες τον κατηγόρησαν ποτέ γιατί έψαξε να βρει. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν, θέλουν να ψάξουν, θέλουν να κυλιστούν, ας πούμε, μέσα στο χώμα και να τσαλακωθούν για να βρουν. Υπάρχουν οι άλλοι που δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα συνθήκων. Εσύ όμως διάλεξες το δύσκολο δρόμο. Ίσως όμως αυτός ο δρόμος, ακριβώς επειδή τον πόνισες πολύ, όποιος έχει πονέσει πολύ, αγαπάει και πολύ. Ίσως αυτός ο δρόμος, ας πούμε, να σε έκανε να βρεθείς κοντά στον πατέρα Εφραίμ και ο Θεός να σου επιφύλασε άλλες χαρές. Και έτσι βρίσκεσαι τώρα, φεύγοντας από τον Ταοϊσμό, τη μελέτη του, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος και ζεις όλα αυτά που έζησες, επιστρέφεις πάλι στο Πεκίνο, βρίσκεσαι παντρεμένος με τη Φανή και ανακαλύπτεις σιγά σιγά την Ορθοδοξία. Πες μας γι' αυτό στο δρόμο πλέον, στην Ορθοδοξία μέσα στο Πεκίνο. Κάτι με οθεί να πω και κάτι άλλο, θα το πω. Ο Λάουτσε είναι προφήτης του Χριστού. Ο Χριστός, ως ο προαιώνιος λόγος, μιλούσε σε όλους τους λαούς. Στους Έλληνες μιλούσε με τον Ηράκλειτο, μιλούσε στον Όμηρο. Αν δούμε τον Όμηρο σήμερα, αν δούμε κάποιος να μελετήσει τον Όμηρο και δούμε, ας πούμε, τον Οδυσσέα, δούμε την Πινελόπη, δούμε τον Εύμεο, θα δούμε δύο αρχέτυπα πνευματικά. Δηλαδή, ο βιοπαλαιστής, ο Οδυσσέας που παλεύει με τους πειρασμούς και επειδή έχει αυτή την παλιά αγάπη και την ψάχνει, αυτό το αρχαίο κάλος που έψαχναν οι αρχαίοι Κινέζοι, και αγωνίζεται και τον κρατάει έτσι να τη βρει, ή η Πινελόπη που στο υπόγειο έχει τους μνηστήρες, τα κατώτερα ένστικτα, ας πούμε, και αυτή γνάφει τις αρετές, ή ο Εύμεος, ο οποίος είναι ο ερμήτης, ο οποίος μόνος του έτσι πιστός στο παλιό το αφεντικό, το οποίο το ήξερε και έλεγε τώρα είναι εδώ, δεν είναι, όταν θα έρθει το αφεντικό θα μπουν μαζί και θα κάνουν κάτι. Το ίδιο υπήρχε και στην Κίνα, στην αρχαία Κίνα, ο Χριστός μιλούσε. Δηλαδή, αν δείτε, αν κάποιος μελετήσει φιλοσοφικά, επιστημονικά τον Λάουτσε και τον δρόμο του, θα δει είναι ότι, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός. Ο Λάουτσε έδειξε αυτή την οδό προς τον ουρανό. Σκεφτείτε μια μέρα που σε έναν αεροδρόμιο έχει ομίχλη και δεν βλέπεις τον δρόμο, βλέπεις κάτι φωτάκια αριστερά και δεξιά έτσι που σιγά σιγά σε κατευθύνουν προς κάπου. Είχε όλα αυτά τα ψήγματα της αλήθειας ο Λάουτσε. Γι' αυτό και... Δεν μπορούμε να απορρίψουμε αυτούς τους πολιτισμούς και τις θρησκείες τους, έτσι ώστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι προετοίμαζαν για όσους Κινέζους ήθελαν μετά στην συνέχεια ή για όσους βρέθηκαν εκεί και ήθελαν και έψαχναν την αλήθεια, τους προετοίμαζε για να βρουν τον Χριστό. Μα η κάθε χώρα έτσι θα ήταν, γιατί όλα είναι παιδιά του Θεού και όλους μας αγαπάει. Δεν υπήρχε, δηλαδή αυτό που λες, βεβαίως, και όχι μόνο θα το δεχτούμε σαν ανοιχτοί άνθρωποι που είμαστε, αλλά και θα το χειροκροτήσουμε και θα πούμε τι ωραία που μας αγαπά όλους ο Θεός και μας δίνει δυνατότητες να γνωρίσουμε τον Χριστό. Και να σας πω κάτι, υπάρχει και αλγόριθμος, δηλαδή τον έχω δει μπροστά μου στην εκκλησία μας στο Πεκίνο. Πόσοι άνθρωποι γνωρίζαμε τον Χριστό από το Λάουτσε. Δηλαδή είναι πλέον μαθηματικό φαινόμενο. Στη Δύση οι άνθρωποι απορρίπτουν τον ψεύτικο χριστιανισμό και πάνε στην Ανατολή να βρουν τον αρχαίο κινέζικο πολιτισμό του Λάουτσε.
και από το Λάο Τσε πάνω στο Χριστό. Δηλαδή, ο πατέρας, ο Σεραφείμ Ρόουζ, ο οποίος, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος απέριψε το ψεύτικο πνεύμα του χριστιανισμού και πήγε στην Κίνα, έμαθε αρχαία κινέζικα, κάθισε δίπλα σε έναν Κινέζο φιλόσοφο, τον Τζίμινγκ Σεν, και κοντά εκεί μοιήθηκε στο Λάο Τσε, στον Ταοισμό. Και βρέθηκε κάποια στιγμή στα χέρια του Αγίου μας, του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, και κατάλαβε ότι όλο αυτό που κηρύττει ο Λάο Τσε ενσαρκώνεται στον Άγιο Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Δηλαδή, που λέει ο Άγιος Παύλος, ζει μέσα μου ο Χριστός, ζούσε στον Άγιο ο Χριστός και τον είδε. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τα παρατάει όλα και φεύγει στα βουνά της Βόρειας Αμερικής και ιδρύει μοναστήρι. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα πνευματικά του παιδιά, ο οποίος και αυτός έψαχνε στην Ανατολή, βρήκε και έγραψε ένα βιβλίο. Ο Χριστός του αιώνιου Τάο. Christ the Eternal Tao στα αγγλικά. Και μέσα από αυτό το βιβλίο, αυτή τη στιγμή στην Αμερική και στην Ασία, άνθρωποι που μελετούν και εμβαθύνουν στο Λάο Τσε γνωρίζουν την αρχαία παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας μας, η οποία δεν είναι μια εκκλησία που χτίστηκε από ανθρώπους ή από τον Χριστό τον ίδιο. Ποιον Χριστό? Την οδό. Ποια οδό? Αυτή που μιλούσε ο Λάο Τσε. Δηλαδή, αυτό το παρατηρώ στην εκκλησία μας στο Πεκίνο. Έρχονται άνθρωποι που ήταν στην Κορέα, άνθρωποι που ήταν Αμερικάνοι, Ρώσοι, Γερμανοί, και λένε: πω, εδώ στη ρωσική πρεσβεία μέσα στο Πεκίνο ζείτε την πατερική θεολογία. Τι να πω? Την Ορθοδοξία. Είναι Ορθόδοξοι άνθρωποι, δηλαδή, μέσα εκεί. Οπότε, εκκλησιάζεσαι και εσύ και η οικογένεια μαζί με όλους αυτούς που έψαχναν στον Τάο Τσε και βρήκαν τον Χριστό μέσα στην Ρωσική Εκκλησία. Λοιπόν, εκεί. Να πούμε δύο λόγια πλέον, εφόσον φτάσαμε στη Ρωσική Πρεσβεία στο Πεκίνο, γιατί έχουμε την ανάγκη να πάμε στη Ρωσική Πρεσβεία και δεν μπορούμε να πάμε σε μια οποιαδήποτε εκκλησία. Δυστυχώς για μας, στο Πεκίνο και στην Κίνα η Ορθοδοξία δεν επιτρέπεται. Αυτό που επιτρέπεται από άποψη χριστιανισμού είναι ο καθολικισμός και ο προτεσταντισμός. Δηλαδή, εγώ σαν business development manager θα το έλεγα ότι αυτοί οι δύο κάνουν καλύτερο business development εδώ και 300-400 χρόνια, και έτσι τους έχουν αφήσει και έχουν τις εκκλησίες τους. Τώρα, εμείς ως Ορθόδοξοι χριστιανοί πηγαίνουμε στη Ρωσική πρεσβεία, γιατί αν δούμε λίγο έτσι την Ορθοδοξία στο Πεκίνο, ξεκινάει περίπου το 1651, mm-hmm. όπου οι Ρώσοι προσπαθούν να αναπτυχθούν τότε στη Βηρία, στην αποανατολή στη Σιβηρία, και αντίστοιχα οι Κινέζοι έχουν την Τσινγκ δυναστεία, και αυτοί οι δύο, έτσι, να σας το πω έτσι, δυναστείες, να τους πούμε αυτοκρατορίες, χτυπιούνται στα σύνορα του Αμούρου ποταμού. Σε εκείνα τα σύνορα υπάρχει ένα φυλάκιο, ένα οχυρό, να το πούμε, που ονομάζεται Αλμπάζιν, στο οποίο οι Ρώσοι κοζάκοι προσπαθούν να πολεμήσουν με τους Κινέζους της Τσινγκ Dynasty. Οι Κινέζοι ήταν καλύτεροι, πιο δυνατοί, τους νικούν, κατακτούν το φυλάκιο και παίρνουν εχμαλό τους αρκετούς Ρώσους κοζάκους στο Πεκίνο, στο Βόρειο Πεκίνο. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο Πεκίνο και ζουν τον Χριστό στο Πεκίνο. Είναι Ρώσοι κοζάκοι. Οι Κινέζοι δεν θέλουν να τους σκοτώσουν. Τους δίνουν γυναίκες φυλακισμένων Κινέζων στο Πεκίνο. Και έτσι έχουμε τον πρώτο γάμο Ρώσων και Κινέζων γύρω στο 1681, ας πούμε. Από τότε οι Ρώσοι στείλαν κάποιον ιερέα στην περιοχή εκεί, και σιγά σιγά αναπτύχθηκε η Ορθοδοξία 250 χρόνια, ας πούμε, μέχρι να φτάσουμε το 1900, όπου έχουμε το λεγόμενο Boxer Revolution, την επανάσταση των Boxer στην Κίνα, οι οποίοι αντιδρούν στις 8 ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που ήρθαν να καταπατήσουν τη χώρα τους, οι οποίες κατά κύριο λόγο ήταν χριστιανικές, άρα αντιδρούν και στους χριστιανούς. Και έτσι για πρώτη φορά στη Κινέζικη γίνεται γη. Γίνεται συνήθως. Έτσι. Έχουμε Κινέζους οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Χριστό. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία μπαίνουν οι boxers και αρχίζουν και σφάζουν. Και έχουμε 222 μάρτυρες που μαρτύρησαν για τον Χριστό. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε μια εκκλησία η οποία ζει μέχρι και το 1957 μέσα στη Ρωσική Πρεσβεία, όταν
οι κομμουνιστές ξανά παίρνουν τη δύναμη στην Κίνα, σταματάει να υπάρχει. Επίσης οι Σοβιετικοί μετά την εκκλησία την κάνουν γκαράζ, οπότε για αρκετά χρόνια η Ορθοδοξία δεν υπάρχει, μέχρι να φτάσουμε το 2007, 8, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, 4, κάποια στιγμή τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, όπου το Ρωσικό Πατριαρχείο έδωσε λεφτά να χτιστεί ένας Ορθόδοξος ναός μέσα στη Ρωσική Πρεσβεία. Σε αυτή τη Ρωσική Πρεσβεία λοιπόν, όλοι εμείς οι τρελοί για τον Χριστό κάνουμε κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, άλλος 300 χιλιόμετρα, άλλος αλλάζει τραμ, μετρό, λεωφορεία και κάνει 2,5 ώρες για να πάει να κοινωνήσει τον Χριστό και να εμποτιστήσει το πνεύμα αγάπης που έχουμε μεταξύ μας. Άλλος έρχεται από διπλανές πόλεις, άλλος έρχεται από πόλεις που είναι 500 χιλιόμετρα, έτσι μόνο και μόνο για το Σαββατοκύριακο για να κοινωνήσει τον Χριστό, και βιώνουμε τον Χριστό μέσα εκεί. Τι να σας πω τώρα γι' αυτό. Τώρα αυτό είναι μια έτσι... Καταρχάς να πούμε, οι δύο σας κόρες γεννήθηκαν, όπως είπαμε, την ημέρα που γιορτάσουν οι Κινέζοι μάρτυρες, οι Ορθόδοξοι Κινέζοι μάρτυρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα για μένα. Γενικά είναι μια, θα θέλω να το πω, είναι ένα αποκαλυπτικό θαύμα για την οικογένειά μας. Γιατί συμβαίνουν πράγματα πολύ... Για αυτούς που δεν πιστεύουν παράξενα για μας, η πρόνοια του Θεού είναι ξεκάθαρη. Εμείς πηγαίνουμε στη Ρωσική Εκκλησία, στην οποία Ρωσική Εκκλησία έχουμε λείψανα του Αγίου Λουκά. Η μέρα που γεννιούνται οι κόρες μου δεν είναι η μέρα που έχουμε προγραμματίσει. Τα κορίτσια μας έρχονται 3-4 εβδομάδες πριν το προγραμματιστέο. Γεννιούνται 11 Ιουνίου, που είναι η μέρα των Αγίων Κινέζων Μαρτύρων, και είναι η μέρα του Αγίου Λουκά, του ιατρού από την Κρυμαία. Δηλαδή, μια ακόμα φορά που δεν έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε και βλέπουμε την πρόνοια του Θεού μπροστά μας. Τι κάνετε στην Ρωσική Εκκλησία μετά τη Θεία Ευχαριστία? Είμαστε περίπου 100 άνθρωποι που πηγαίνουμε κάθε Κυριακή. Είμαστε από όλο τον κόσμο. Είμαστε Αμερικάνοι, είμαστε Γερμανοί, είμαστε Έλληνες, είμαστε Μογγόλοι, είμαστε Ιάπωνες, Κορεάτες, έχει απ' όλα. Απλά δεν έχουν Κινέζους, γιατί απαγορεύεται να μπουν λόγω αυτού του προβλήματος που υπάρχει. Εύχομαι έτσι το Ρωσικό Πατριαρχείο, και δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να βοηθήσει, κάποια στιγμή και οι Κινέζοι που είναι αδέλφια μας να μπορούν και αυτοί να εκκλησιάζονται. Αυτό ας προσευχηθούμε όλοι, και θέλω να παρακαλέσω από όλους έτσι τους ακροατές σας να προσευχηθούν για να μπορέσουν και οι Κινέζοι που είναι αδέλφια μας να βιώνουν τον Χριστό στη χώρα τους. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνουν οι ακροατές που σας ακούν και έχουν ενθουσιαστεί. Ήδη από τα τηλεφωνήματα το βλέπουμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Το 2014, όταν γιορτάζαμε τα 5 χρόνια από την ίδρυση της εκκλησίας μας στο Πεκίνο, πήγαμε στο σημείο που είναι οι Άγιοι Κινέζοι Μάρτυρες, γιατί τα λείψανα των Αγίων Κινέζων Μαρτύρων είναι κάτω στη γη της Ρωσικής Πρεσβείας, δίπλα στην εκκλησία μας. Λοιπόν, πήγαμε εκεί και γιορτάσαμε, έτσι κάναμε, δεν ξέρω ακριβώς τι λειτουργικό έγινε, ένα τρισάγιο για τους μάρτυρες. Ακριβώς. Και για τη γιορτή της εκκλησίας μας, ότι είμαστε 5 χρόνια εκεί. Και αφού τελείωσε αυτή η γιορτή, ο ιερέας της εκκλησίας, ο πατέρας Σεργέη, με σταματάει στον δρόμο και λέει: Παναγιώτη, θέλεις να μιλήσεις για τον Χριστό πιο πολύ? Λέω: Θέλω. Ίσως να μην ξέρω να τα πω όλα, αλλά θέλω, θα το προσπαθήσω. Κοίταξε, λέει, κάθε Κυριακή θέλω να έτσι αγκαλιάσεις όλους τους διεθνείς που είμαστε εδώ, εκτός Ρώσους, και να μιλήσεις για ένα θέμα που θέλεις εσύ. Πάω σπίτι, μιλάω με τη Φανή. Φανή, λέω, τι να κάνω? Θα το εξομολογηθώ, λέω, στο πνευματικό μου. Εν ώρα εξομολογήσεις θα το ρωτήσω. Ό,τι πει, αυτό θα κάνω. Και εκεί στην εξομολόγηση, πώς του λέω όλο αυτό το σκηνικό του πνευματικού μου πατέρα, λέω: Πάτερ, τι να κάνω? Μου λέει: Κοίταξε, υπάρχει ένας Άγιος που δέεται για όλη την οικουμένη. Είναι ο Άγιος Ουλανός. Θα πάρεις το βιβλίο του και θα μελετήσεις αυτόν μαζί με τους ενορίτες σου. Και έτσι λοιπόν. Εμείς πολλές φορές έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πνευματικό μας λόγω της απόστασης. Λοιπόν, πάω πίσω στον πατέρα Σεργέη, του λέω: Πάτερ, η ευλογία είναι αυτή. Τι λέτε εσείς? Εξαιρετικός. Είναι ένας Ρώσος Άγιος, μου λέει, ο οποίος έζησε στο Άγιο Όρος, που είναι οικουμενικό, είναι παγκόσμιο, αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα, και ένας Άγιος που δέεται για όλο τον κόσμο. Τέλεια. Και από τότε, μια μικρή λεπτή ανακοίνωση στην εκκλησία μας, κάθε Κυριακή
γίνεται ένα, ας το πω κάπως έτσι, μια ομιλία, αλλά θα το λέω εγώ, μια αγάπη. Μαζευόμαστε 10 άνθρωποι να μιλήσουμε. Σιγά σιγά, μου λέει ο πατέρας Σεργέη, κοίταξε, λέει, μπορεί την πρώτη μέρα να μην έρθει κανένας. Να είσαι μόνος σου. Θα μιλήσει για τον Χριστό στους τοίχους, ας πούμε. Δεν πειράζει. Κάτσε και μελέτησε τον Άγιο Σουλανό. Μπορεί τη δεύτερη να είστε 2, 3. Τώρα έχει μου γίνει 15, 20. Καμιά φορά χάνουμε και τα μαθηματικά. Έρχονται άνθρωποι που δεν μπορείς να το περιμένεις. Ας πούμε, τώρα τελευταία ήρθαν κάποιες Ελληνίδες οι οποίες είχαν μπλέξει με το 12ο. Και μέσα στο Πεκίνο μου μιλούσαν και λένε, βρε παιδί μου, γιατί κοινωνάς, λέει, τον νεκρό. Ποιο νεκρό, λέω. Ο Χριστός είναι νεκρός, είναι ζών. Αλήθεια, λέει, ζει ο Χριστός. Και κορίτσια, ας πούμε, τέτοια, από το δεν υπάρχει και είμαστε στο 12ο, έρχονται και κοινωνάνε τον Χριστό, εξομολογούν και κοινωνούν τον Χριστό. Μεταστράφησαν. Το βιώνουμε, το βλέπουμε. Τις προάλλες, ας πούμε, ήρθε μία ενορίτησα με έναν συνάδελφό της από τη δουλειά, ο οποίος είναι Γερμανός Προτεστάντης και πηγαίνει κάθε Κυριακή στην Προτεσταντική Εκκλησία της Ρωσίας. Η οποία είναι νόμιμη. Νόμιμη. Έτσι, όπως και η Ρωμαιοκαθολική. Ακριβώς. Και έρχεται, μετά στην ομιλία μας για τον Άγιο Σουλανό. Και ακούγοντας Άγιο Σουλανό, είχα μια πορεία μέσα μου. Λέω, αυτός ο άνθρωπος, λέω, άραγε θα ξανάρθει. Μέσα στην ψυχή μου το είχα. Και ξαναήρθε. Και επέλεγε, όντας Προτεστάντης, να έρχεται στη ρωσική θεία λειτουργία. Να κοιτά απλά αυτό το έρχου και είδε που είχε πει κάποιος Απόστολος. Και να ακούει μετά τον Άγιο Σουλανό. Ποιος ξέρει πότε θα μιλήσει στην καρδιά του για να μπει στην εκκλησία μας. Δεν το ξέρουμε. Άρα, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που μελετούμε τον Άγιο Σουλανό. Έχουμε ζητήσει από τους πνευματικούς μας πατέρες να προσεύχονται για μας, να μας φωτίζει ο Θεός, έτσι να μελετάμε το κείμενο σωστά. Ξέρετε τι βλέπω, ότι μας περιγράφεται πρωτοχριστιανικές καταστάσεις. Εμείς αυτό έχουμε νιώσει εδώ, αυτό ζούμε, βλέποντάς σας και ακούγοντάς σας. Το βλέπουν και οι ακροατές μας σήμερα. Και νομίζω ότι πρέπει να χάσει κάποιος κάτι πρώτα για να το δει, για να το εκτιμήσει. Και εσείς το χάσατε πάμπολες φορές. Το αναζητήσατε, βλέπετε ότι είναι ψευδές. Συνεχίζατε όμως το ψάξιμο, δεν απογοητευτήκατε. Και μίλησε στην καρδιά τη δική σου, Παναγιώτη, και της Φανής. Τα παιδιά σας γεννήθηκαν από θαύμα την ημέρα που γιορτάζουν οι 222 Κινέζοι μάρτυρες. Και ο Άγιος Λουκάς. Τα λείψανα του Αγίου Λουκά βρίσκονται εκεί. Ναι, δεν γίνεται να μην δούμε αυτό το θαύμα που άλλοι θα μπορούσαν να το χαρακτήσουν ως τύχη. Εμείς όμως οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε στην τύχη. Δεν υπάρχει τυχαίο, υπάρχει ευλογία. Και είναι η ρηπή του Αγίου Πνεύματος που έρχεται. Νομίζω μόνο έτσι μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Είναι η ρηπή του Αγίου Πνεύματος που έρχεται στους ανθρώπους. Μπορεί να πάει και στο Πεκίνο. Ας μην ζηλεύουμε εμείς οι Έλληνες. Πάει και στο Πεκίνο και παίρνει ανθρώπους που είναι από όλο τον κόσμο, έχουν κάνει μια μεγάλη πορεία, γνώρισαν πολλά, γνώρισαν τον Χριστό και στάθηκαν εκεί και ξεκουράστηκαν. Θέλω να σας σταματήσω λίγο. Τον Χριστό το γνωρίσαμε, αλλά τον γνωρίζουμε. Μας προκαλεί με ειδονή ο Χριστός. Δηλαδή, τον ζούμε και μας αποκαλύπτει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Δηλαδή, να σας το εξηγήσω πώς, έτσι, με απλά λόγια. Μπαίνεις σε ένα μουσείο και λες, πω πω, wow, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Και ξαναπάς και σε ένα άλλο μουσείο και ξαναπάς και ξαναπάς. Και κάθε μέρα με ανακάλυψη και δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή δεν είναι ότι το γνωρίζεις. Πώς το γνωρίζεις, αφού είναι ακατάληπτος, είναι αιώνιος. Το γνωρίζεις συνεχώς και σου προκαλεί μια έκταση. Θέλω κι άλλο. Και αυτό το θέλω κι άλλο σε κάνει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία να τον κοινωνήσω, να μπει κι άλλο μέσα μου. Θέλω κι άλλο, Χριστέ μου, σ' αγαπώ. Δηλαδή αυτό θέλω να το πω, να το φωνάζω, συγγνώμη έτσι για τους ακροατές σας, αλλά το βιώνουμε στην εκκλησία. Έρχονται άνθρωποι και δακρύζουν. Και όλοι μιλάνε για την ορία μας στο Πεκίνο και λένε, τι γίνεται εκεί μέσα. Ο ένας αγαπάει τον άλλο τόσο πολύ. Αγαπιόμαστε, είμαστε μια ομάδα, ένα σώμα είμαστε και το βιώνουμε. Πάλι τώρα, πριν 2 εβδομάδες, πάλι ήρθε ένας καινούριος άνθρωπος μέσα. Δεν τον είχα δει ποτέ μου. Ο ιερέας μας μας έχει πει κάποια στιγμή να μπορούμε οι Έλληνες ή οι Σέρβοι ή οι Βούλγαροι να ψέλνουμε λίγο μέσα στην εκκλησία. Και πώς με έβαλε εμένα να ψάλω λίγα ελληνικά, έτσι βυζαντινά, έβαλε και κάποιον δίπλα μου άνθρωπο που δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μετά από λίγη ώρα καταλαβαίνω ότι είναι Έλληνας, ο οποίος λόγω της κρίσης, ο άνθρωπος ήταν μαθηματικός,
Έφυγε από την Ελλάδα το 2011 και βρέθηκε στη Μιανμάρ. Μετά τη Μιανμάρ πήγε στο Κουβέιτ και από το Κουβέιτ ήρθε στην Κίνα. Σε ένα σχολείο να διδάξει μαθηματικά. Και ήρθε στην εκκλησία μας. Και μέσα στην ομιλία, εκεί που άκουγε τον Άγιο Σουλανό, του πιάσαν τα δάκρυα. Και λέω, βρε τι έγινε. Σε ευχαριστώ, μου λέει, για αυτά που μου έχεις δώσει. Βρε τι σου έχω δώσει, τίποτα, ο Άγιος Σουλανός. Έτσι είμαστε όλοι κάθε μέρα. Κάτι μας δίνει ο Άγιος Σουλανός κάθε μέρα. Δηλαδή δεν σταθήκαμε στο Χριστό. Τον εξερευνούμε, τον ζούμε. Και όχι μόνο τον εξερευνείτε και τον ζείτε, μας τον διδάσκετε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε που ήρθες εδώ για να μας μιλήσεις εσύ από το Πεκίνο για τον Χριστό με έναν τρόπο που νομίζω πολύ λίγοι μιλούν σήμερα χωρίς να δηλιάζουν. Σε ευχαριστούμε για αυτό το δώρο και ευχαριστούμε το Θεό που μας έστειλε εσένα και τη Φανή και νιώθουμε ευγνώμονες που είμαστε στην Πυριακή Εκκλησία και μπορέσαμε να συναντηθούμε μέσα από το ραδιόφωνο και να μας πεις εσύ όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε μια ενορία μικρή στο μακρινό Πεκίνο και να μας κάνεις να νιώσουμε τόσο ισχυρούς δεσμούς με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, που πραγματικά μόνο ένα θαύμα μπορεί να εξηγήσει πώς μπορεί να συμβεί. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε για τον τρόπο που επέλεξες να μας τα πεις, για τον τρόπο που ο Θεός φώτισε να μας τα πεις και να μας δώσεις όχι μόνο χαρά αλλά και ενθουσιασμό. Να είσαι καλά πάντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που μπαίνετε στη ζωή μας στην Κίνα κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Σφακιανάκη για την όμορφη αυτή μουσική που σήμερα είχε και κινέζικες πινελιές. Ήταν ο Παναγιώτης, ο οποίος ζει στο Πεκίνο με την οικογένειά του. Εκεί άκουσε Πυριακή Εκκλησία μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από το ίντερνετ μάλλον, το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και επικοινώνησε μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε για όλη αυτή την συζήτηση, γιατί το θέμα ήταν πάρα πολύ πνευματικό. Είναι ο χώρος του πνεύματος με τον οποίο ασχολούμαστε και εμείς εδώ και εσείς εκεί που μας ακούτε, γι' αυτό και μας ακούτε. Και σε αυτό το χώρο του πνεύματος λειτουργήσε και λειτουργεί αυτή η συνέντευξη για να δούμε και να έχουμε αισιοδοξία ότι ο άνθρωπος τελικά έχει τη δυνατότητα μέσα από τις διάφορες κακοτοπιές του και τα διάφορα λάθη του να μπει στο δρόμο του Θεού. Ο Θεός μας το δίνει αυτό το δικαίωμα και μέσα από τα λάθη να αλλάζουμε και να πηγαίνουμε κοντά Του. Εμείς τελειώνουμε. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στην εκπομπή μας και τα πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματά σας. Τελειώνοντας να προτείνουμε ένα βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου για μικρά παιδιά, ένα πλούσιο εικονογραφημένο από την Αγγελική Δελεχά για μικρά παιδιά και εγγονάκια. Μέσα από ωραία παραδείγματα, παρμένα από τη φύση, τα παιδιά μαθαίνουν για την αγάπη της Εκκλησίας. Ένα ξεχωριστό βιβλίο από τις εκδόσεις Άθος. Ένα αμπέλι, όλο μέλι. Φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που είχε αυτή την εξαιρετική επιλογή στην εκπομπή μας και τη Φίβη Κωνσταντέλη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε πάντα καλά. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.